Αναβλήθηκε η δίκη των πρώην αστυνομικών που υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα Αιγείου και φέρονται να σκηνοθετούσαν τροχαία την περίοδο 2002-2003-2004 για να καρποθούν παρανόμως χρήματα από ασφάλειες. Οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας τον Οκτώβριο 2018. Ως εγκέφαλος της πείρας που αποτελείται από ένστολους και ιδιώτες, σύμφωνα με το υλικό της πολυετούς ανακριτικής διαδικασίας, φέρονταν απόστρατος βαθμοφόρος στην τροχέα Αιγείου και ο οποίος συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για εισαγωγή λαθρέου καπνού στη χώρα. Οι πρώην αστυνομικοί εμφανίζονται ως εμπλεκόμενοι σε εικονικά τροχέα με υλικές ζημιές και αξίωση χρηματικών αποζημιώσεων από ασφαλιστικές εταιρείες. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμβάντων καταγράφονταν στην Εθνική Οδό Πατρών Κορίνθου, αρμοδιότητα της τροχέας Αιγείου τότε. Η προανάκριση και η έρευνα των αρχών αποκάλυψε 15 υποθέσεις που είχαν εισπραχθεί παρανόμως από ασφαλιστικές εταιρείες ποσά που συνολικά υπερβαίνουν τις 400.000 ευρώ. Οι πρώην αστυνομικοί, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνέτασαν δελτία τροχαίων, στα οποία καταχωρούσαν τα δικά τους στοιχεία γνωστών τους και στενών συγκινικών τους προσώπων ως δίθεν οδηγών και εμπλεκόμενων στα συμβάντα. Σε πολλά από αυτά τα μάλιστα, το όχημα ήταν το ίδιο, το δε χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε ήταν μικρότερο του ενός μήνα. Με εικονικά τιμολόγια αναλάμβανε την επισκευή πατρινός φανοποιός με συνεργείο και στο Αίγιο. Από την ΕΔΕ των 3.000 σελίδων που διεξήχθη το 2006, οι δύο αστυνομικοί παραπέφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αποφασίστηκε να αποταχθούν από το σώμα, απόφαση που δεν εφαρμόστηκε γιατί στο μεταξύ είχαν παραιτηθεί. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται στο ακροατήριο για κακουργηματική πράξη και απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που είχαν από κοινού συστήσιμοι ιδιώτες, σκηνοθετώντας μαϊμού τροχέα για να καρποθούν παρανόμως χρήματα από ασφάλειες.